το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εγώ τη ζηλεύω. Και κτηριακά και εμφανισιακά και όλα. Τώρα, πώς το έχουν καταφέρει αυτό, θα μας το πούν οι δύο κύριοι που είναι η χαρά μας που σας έχουμε. Και ο κύριος Στάθης Καλύβας και ο κύριος Αντώνης Τζανακόπουλος. Καλή σας μέρα και στους δύο. Καθηγητές, συγκινά μόνο ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Στον Σόδο και ο Τζανακόπουλος είναι αλληλοπροηγητής καθηγητής δημοσίου δικαίου. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Εσείς τις εικόνες που βλέπουμε, τις βλέπετε διαζώσεις. Έχετε δυνατότητα να δείτε αυτά τα πολύ ωραία κτίρια, τα οποία η αλήθεια είναι τα ζηλεύουμε. Κύριε Καλύβα, πώς το έχουν πετύχει εκεί και έχουν διατηρήσει αυτά τα κτίρια έτσι, σε αυτή την κατάσταση? Κοίταξτε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλη ιστορία και μιλάμε για καθημερινή φροντίδα και κόπο και μια πρακτική που συνεχίζεται ανεμπόδιστη για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω η όλη σύγκριση είναι λαθασμένη. Το θέμα δεν είναι να δούμε πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια να γίνουν σαν την Οξφόρδη, γιατί μιλάμε για διαφορετική ιστορία, για τελείως διαφορετική πορεία μέσα στον χρόνο. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια να βελτιωθούν και να λύσουν κάποια σοβαρά προβλήματα που έχουν. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα. Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή είχατε, σας παρακολουθώ και στα social media, είχατε ασκήσει κριτική στην απόφαση κυβέρνησης για την αστυνομία, για τον τρόπο περιφρούρησης των πανεπιστήμιων και την αστυνομία. Είχατε φέρει ως παράδειγμα στην Οξφόρδη, εμείς δεν έχουμε αστυνομία. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι και στην Οξφόρδη δεν βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Όχι σε όλα, προφανώς σε κάποια λίγα ελληνικά πανεπιστήμια, με την παραβατικότητα που υπάρχει. Ναι, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καλύβα ότι η σύγκριση είναι λανθασμένη και εγώ δεν ξύπνησα μια μέρα και αποφάσισα να πω ότι στην Οξφόρδη δεν έχουμε αστυνομία. Εγώ απαντούσα στη σύγκριση που έκανε η ελληνική δημοκρατία, δηλαδή η κυβέρνηση ως δικαιολογητικό λόγο για τη δημιουργία ειδικού αστυνομικού σώματος προέβαλε ότι αυτό θα γίνει κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Και μάλιστα στην όλη κουβέντα πριν είχαν αναφερθεί και η Οξφόρδη και το Κέμπριτζ και είχε υποθεί ρητά από μεριά της ελληνικής κυβέρνησης ότι κοιτάξτε, παντού στον κόσμο έχουν πανεπιστημιακή αστυνομία. Και από αυτό και μόνο απάντησα εγώ ότι δεν ξέρω πού το βρήκαν ότι παντού στον κόσμο υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και ότι η δημιουργία ειδικού σώματος αστυνομίας για τα πανεπιστήμια είναι κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, διότι στην Οξφόρδη δεν έχουμε αστυνομία. Άρα υπάρχει, δεν είναι μια σύγκριση σώμα ειδικών φυλάκων στην Οξφόρδη. Υπάρχει φύλαξη όπως υπάρχει και στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μέχρι να απολυθούν από τη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2013, είχαμε κανονικά φύλακες στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σώμα φύλαξης δεν υπάρχει υπό την έννοια του σώματος που λέτε. Υπάρχουν φύλακες οι οποίοι είναι υπάλληλοι του πανεπιστημίου. Αν εννοείται αν φοράνε στολές. Ναι, φοράνε στολές και έχουν βανάκια βαμμένα, αλλά και στην Ελλάδα θα μπορούσαν οι φύλακες να φοράνε στολές. Η διαφορά όμως του φύλακα από την αστυνομία είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομικά. Δηλαδή, άλλες αρμοδιότητες έχει ένας φύλακας, ο οποίος ούτε προανάκριση μπορεί να διενεργήσει, ούτε όπλα φέρει, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάω μόνο για πυροβόλα όπλα, ενώ και όπλα αυτοάμυνας πέραν των πυροβόλων όπλων. Ούτε ασκεί προανακριτική αρμοδιότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Φύλακες που έχει Οξφόρδη. Υπαλλήλους του Πανεπιστημίου που αναφέρονται στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου έχουν και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και μπορούν να προσλάβουν και άλλους φυσικά και μπορούν να δώσουν χρήματα για να βελτιωθεί η φύλαξη, να μπουν περισσότερες κάμερες, να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που φυλάσσουν το Πανεπιστήμιο κλπ. Όμως το να λέμε ότι θα φτιάξουμε πανεπιστημιακή αστυνομία κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και να μην επιτρέπεται κάποιος να γυρίσει και να πει. Συγγνώμη, αλλά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα δεν είναι αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία ούτε στην Οξφόρδη, ούτε σε κανένα άλλο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πάντως, εσείς θα βλέπατε κάτι. Λέει το μοντέλο των ΗΠΑ. Εγώ στην Αμερική, στο πανεπιστήμιο μου, υπήρχε αστυνομία του πανεπιστημίου, κανονικά, κάμπους πολίτης, με στολή, με όπλα, με μηχανές, με αυτοκίνητα κτλ. Οι οποίοι ήταν η επαφή τους με το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εκεί έδιναν, από εκεί έπαιρναν εντολές προφανώς, εκεί λογοδοτούσαν. Τώρα, αν υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα, προφανώς καλούσαν και την αστυνομία της πόλης να έρθει εκεί. Αλλά ένα τέτοιο μοντέλο στην Ελλάδα που οι Βρετανικές αρχές αναλάβουν με το συγκεκριμένο τρόπο όμως, έτσι, με ανθρώπους λογικά αστυνομικούς του πανεπιστημίου θα το βλέπατε στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζονται αστυνομικοί στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο, όταν δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Μου φαίνεται το παράδειγμα των ΗΠΑ, που είναι ένα όλος εξαιρετικό παράδειγμα, με την έννοια ότι υπάρχει και μια δυνατότητα οπλοφορίας στις ΗΠΑ, που στην Ευρώπη γενικά δεν την έχουμε. Άρα είναι μια κουλτούρα τελείως ξένη. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να προσφέρει ο αστυνομικός
σε σχέση με έναν εκπαιδευμένο φύλακα, ο οποίος εντάσσεται σε ένα πλαίσιο φύλαξης, ας πούμε, το οποίο είναι σωστά χρηματοδοτημένο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή, η οποία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο πλην των ΗΠΑ και ελάχιστα στον Καναδά. Και πάμε να τη φέρουμε στην Ελλάδα, λέγοντας ταυτόχρονα ότι αυτό είναι κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Συγγνώμη, απλά δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Κύριε Καλύβα, αυτό να δεχτούμε και να ανοίξουμε την κουβέντα μετά για ό,τι θέλετε. Ωραία. Και με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, κύριε Καλύβα, άρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το, η φύλαξη, ας πούμε, και στην Οξφόρδη και στα άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και κατά αντιστοιχεία είχαμε και εμείς. Τι δεν πήγε καλά εδώ στα δικά μας πανεπιστήμια και είχαμε αυτές τις εικόνες? Κοίταξτε, προφανώς δεν υπάρχει σε κάποια πανεπιστήμια σωστή φύλαξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε πρόσφατα με τις απολύσεις των φυλάκων. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από την μεταπολίτευση και μετά. Ένα πρόβλημα που έχει υποτροπιάσει σε κάποια πανεπιστήμια. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς φίλους και συναδέλφους Έλληνες πανεπιστημιακούς που έχουν υβριστεί, που έχουν γίνει αντικείμενο επιθέσεων, που δεν έχουν μπορέσει να συνεδριάσουν γιατί τους έδιωξαν με το ζόρι κάποιες ομάδες από τις αίθουσές τους. Και βέβαια είδαμε το πρόσφατο παράδειγμα του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Αυτά δεν είναι παραδείγματα τα οποία βλέπουμε σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με κανονικό ρυθμό, με τακτικό τρόπο. Δεν είναι παραδείγματα της καθημερινότητάς τους. Επομένως, πρέπει να αναζητήσουμε στην Ελλάδα έναν τρόπο να λυθεί το πρόβλημα. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή φύλαξη μέσα στο πανεπιστήμιο που να εξαρτάται από τις πανεπιστημιακές αρχές. Αυτό που φαίνεται ότι έχει συμβεί όμως είναι ότι για κάποιους λόγους οι πανεπιστημιακές αρχές δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια, είτε από φόβο, είτε από ένα περιβάλλον παραβατικότητας και απειλών, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και έχει περιγραφεί πολύ αναλυτικά. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αναζήτηση μιας εξαιρετικής λύσης, με την έννοια της εξαίρεσης, που ξεφεύγει από τα πρότυπα πολλών πανεπιστημίων που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν η αστυνόμευση των πανεπιστημίων με αυτόν τον τρόπο θα λύσει το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα υπάρχει και το να κάνουμε να θεωρούμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν υπάρχουν, ότι είναι υπερβολές, ότι έχουν φουσκωθεί ή ότι είναι αφορμές για κάποιες άλλες, ας πούμε, στοχεύσεις, αυτό κατά τη γνώμη μου όχι μόνο είναι λάθος, αλλά συμβάλλει και στη διαιώνιση ενός προβλήματος που είναι και πραγματικό και πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί επιτέλους. Κύριε Καλύβα, μήπως αυτό πρέπει να το εντάξουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση, πρέπει να είναι και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί πανεπιστήμια θέλουμε στην Ελλάδα. Συμφωνώ απολύτως και με αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος. Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό που αρνούμε εγώ είναι, τουλάχιστον αυτό που καταλαβαίνω, είναι γιατί θα πρέπει να βάλουμε την Ελλάδα, ή μάλλον θέλω να ρωτήσω, γιατί πρέπει να βάλουμε την Ελλάδα σε μια κατάσταση εξαίρεσης. Φυσικά και υπάρχουν περιστατικά, φυσικά και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα, και φυσικά και υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι απολύτως καταδικαστέα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω τα περιστατικά, ας πούμε, τη λογική που υπάρχει ότι, ας πούμε, στην Οξφόρδη δεν έχουμε ποτέ καταλήψει, δεν χάνεται ποτέ μάθημα. Πέρσι είχαμε 3 μήνες σχεδόν απεργία και χαθήκανε μαθήματα και είχαμε και καταλήψεις συμβολικές εκ μέρους των φοιτητών σε αλληλεγγύη με τους καθηγητές τους. Τώρα, φυσικά, το ότι υπάρχουν κάποια φαινόμενα στην Ελλάδα τα οποία είναι... πώς να σου το πω, είναι αρκετά τρομακτικά, σαν αυτό με το που συνέβη με τον Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Φυσικά δεν το αρνείται κανείς και είναι απολύτως καταδικαστέα και πρέπει να επιληθούν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ας πούμε, στην περίπτωση του Πρίτανη... Η διαφορία είναι στον τρόπο επίλυσης, να καταλάβω.